Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, Τρίτη 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου 2019. Ξεκινάμε και πάμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στριμής του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Γεμίζει το στόμα μου, Μπίλη. Και με την παρέα σας φυσικά, με όλο τον κόσμο που μας ακούει, με τους ακροατές, με τις ακροάτριες, με τον κόσμο του Ηρακλή που είστε εδώ και σήμερα πιστά συντονισμένοι. Μαζί μας η Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα, επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. 2310-222-962, το τηλέφωνο επικοινωνίας, datalabs.edu.gr και από κοντά στα γραφεία της Data Lab στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Θυμίζω, τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας bluelibero@yahoo.gr για τα δικά σας μηνύματα. Δικά σας μηνύματα που είναι απαραίτητα, που είναι σημαντικά, που μας βοηθούν κάθε μέρα στην εκπομπή και σας ευχαριστώ προκαταβολικά για αυτό. Αφού γκράζεται ο ένας τον άλλον, ακούει ο ένας τον άλλον την άποψη του καθενός, έχει και αυτό τη σημασία του μέρες που είναι. Όχι μόνο για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή και για τον μπασκετικό και για τον βολεϊκό και για όλα όσα αφαιρούν τον τεράστιο αυτό και ανώλευκο σύλλογο που θέλει πολύ 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 γερό στομάχι από όλους μας για να συνεχίσει ο καθένας το δικό του μετερίζει. Υπάρχει μια πληροφορία, αλλά το καταγράφω μόνο ως πληροφορία. Το είπαμε και το μεσημέρι όταν με φιλοξένησαν τα παιδιά εδώ στο Λίμπερο Παντού, 2 με 3 που κάνουν την εκπομπή, την ενημερωτική, και δώσαμε την πληροφορία ότι την Παρασκευή, μάλλον να το πω διαφορετικά, για Παρασκευή, πόσο έχουμε την Παρασκευή, πόσο θα έχουμε 13. Παρασκευή και 13, μάλιστα. Αν και δεν τα πίστευα αυτά, τέλος πάντων. Παρασκευή και 13 φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει η Γενική Συνέλευση. Βέβαια, επειδή έχει προαναγγελθεί πάρα πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι, όχι από εμάς, από επώνυμους, κρατάμε πάλι μικρό καλάθι λίγο. Με επιφύλαξη σας δίνουμε την πληροφορία ότι μάλλον για Παρασκευή πάει η Γενική Συνέλευση του Ηρακλή. Την καλησπέρα μου σε δύο Γιώργηδες ξενιτεμένους. Ο ένας ο Γιώργος είναι στο Γκράτς της Αυστρίας, ο άλλος ο Γιώργος είναι στη Βοστόνη. Αγαπημένοι Celtics, να δούμε τι θα κάνουν φέτος. Άλλο Ντάλγκα έχουμε και εκεί. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στις δύο που μας ακούνε μέσω διαδικτύου και σήμερα είναι κοντά μας. Γενική συνέλευση που αν θα γίνει την Παρασκευή όπως αναφέρει αυτή η πληροφορία που έχουμε στα χέρια μας σε εισαγωγικά, θα σημαίνει ότι θα γίνει αυτό που ζητάει ο κόσμος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ενημέρωση, ανάλυση των δεδομένων, παρουσίαση, για να απαντηθούν επιτέλους όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν. Τα καταγράψαμε χθες, ξαναγίναμε κακοί. Αν και έπρεπε να το πούμε καμιά 50 φορές ότι είναι καλοπροαίρετα όλα αυτά που λέμε και θα το ξαναπώ 51η φορά, μήπως και το καταλάβουν και αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν κακό στον Ηρακλή, που θέλουν να δημιουργήσουν κακό στην εκπομπή, που έχουν τέλος πάντων στο δικό τους το χαβά κάθε μέρα και διαδίδουν ψέματα, λασπολογούν και συκοφαντούν. Και είναι ότι χειρότερο. Γιατί, το είπα και χθες, το είπα και την Παρασκευή, γιατί πλέον τα παραδείγματα αυξήθηκαν και είναι πολύ λυπηρό και πολύ στενάχωρο και ερχόμαστε κάθε μέρα στα όρια μας, καταγράφοντας το ρεπορτάζ και κάνοντας αυτή εδώ την εκπομπή, είναι ό,τι χειρότερο το ψέμα. Αν κάποιος θέλει να ρουφιανέψει, να συκοφαντήσει, να λασπολογήσει, να πει ψέματα, το κάνει εύκολα σε κάποιον που θα πιστέψει όλα αυτά που θα ακούσει. Και είναι τόσο απλό να αποδειχθεί η αλήθεια, γιατί όλες οι εκπομπές... Έχω τον Δημήτρη Μπαλόμπα που επιμελείται αυτού που θα πω τώρα. Γεια σου Μιτσάρα.
Όλες μα όλες οι εκπομπές καθημερινά και οι συνεντεύξεις και τα πάντα ανεβαίνουν στο YouTube. Στο κανάλι του Λίμπερο. Δεν ανεβαίνουν, μητσάρα μου. Ανεβαίνουν. Αν δηλαδή κάποιος σας πει κάτι, έμαθες τι είπε ο Γιώργος σήμερα για σένα. Που φυσικά ο Γιώργος δεν θα έχει πει τίποτα για σένα, έτσι όπως το παρουσιάζουν για τον οποιοδήποτε για σένα. Μπορεί αυτός ο για σένα να μπει στο YouTube και να ακούσει την εκπομπή. Τόσο απλό είναι. Όσο για αυτούς που ενώ ξέρουν ότι ανεβαίνουν οι εκπομπές στο YouTube και άνετα μπορούν να ξεφτυλιστούν και εξακολουθούν και διαδίδουν ψέματα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν ξέρω τους σκοπούς τους, δεν ξέρω τους στόχους τους. Δεν με απασχολεί. Πλέον. Ανοσία. Αλλά πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζουν ορισμένοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να κάνουν ορισμένοι με τον Ηρακλή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η μυστικότητα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Άντε όχι μεγάλο, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε μέρα υπάρχουν αρκετοί που μπαίνουν στη διαδικασία να ζητούν από την εκπομπή τι να πούμε και τι να μην πούμε. Το έγραψα χθες το βράδυ γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένος. Θα το πω και σήμερα που είμαι λίγο πιο ήρεμος. Όποιος θέλει να ακούει και να επιβάλλει αυτά που θέλει, εδώ είναι η εκπομπή, μπορεί να έρθει να την κάνει. Κανένα πρόβλημα. 13 ολόκληρα χρόνια είναι σαν το σπυρί που έχεις. Μαζεύει. Θα σκάσει από μόνο του κάποια στιγμή. Θα σκάσει. Αυτό έχετε καταφέρει αρκετοί όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτή την καθημερινότητα που ζούμε όλοι μας. Ο καθένας να απαιτήσει το δικό του. Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό που είπες. Να το πεις αλλιώς. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, Χώστα. Σε παρακαλώ, πες και εκείνο. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα ξεπερνάει τα όρια. Και έχει γίνει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι πλέον πάρα πολύ κουραστικό. Και ευχαριστώ τους φίλους που λένε μη μασάς Γιώργο, είμαστε μαζί σου και άντεξε και κάνε και το ένα και το άλλο. Αλλά ας το πούν και στον εαυτό τους, αν ήταν σε αυτήν εδώ τη θέση για 13 χρόνια κάθε μέρα. Με τα όσα εκτός αέρα δεδομένα υπάρχουν που οι προσωπικοί μου άνθρωποι τα ξέρουν. Ούτε κλαίγω μου το τίποτα. Απλά πλέον αυτό που συμβαίνει καθημερινά με την ατμόσφαιρα, την περιραίωσα γύρω από την εκπομπή που δυστυχώς είναι η μοναδική όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αν δεν ήταν η μοναδική θα σχολιόντουσαν προφανώς και με τις υπόλοιπες, δεν θα πέφτει όλο το βάρος εδώ. Αλλά όλο αυτό το κατάντημα δείχνει και το που έχει καταντήσει ο ίδιος ο Ηρακλής. Γιατί στο τέλος θα ακούμε μουσική. Αυτό μας αξίζει μάλλον. Καλησπέρα και στο φίλο τον Αντώνη που μας ακούει από τη Γερμανία. Να είσαι καλά Αντώνη. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις τις όποιες επαφές τέλος πάντων υπάρχουν μέσω του διαδικτύου κτλ. Κτλ. Διαπιστώνω ότι ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα με το να πάρει ο Ηρακλής το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου και να προχωρήσει ό,τι προχωρήσει, όχι μάνα μου, καμία σχέση.
Καμία σχέση, σε ευχαριστώ και περιμένω το πειματάκι σου. Καμία απολύτως σχέση, πίστεψέ με. Τι έλεγα, ναι. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Κυριάκο. Να μου κάνεις. Λοιπόν, ακόμα και αυτοί που θέλουνε, που λένε θα το αντέξω ρε παιδί μου και θα πάω στο γήπεδο να δω τον Ηρακλή που για 6 μήνες θα λέγεται Άρης Παλαιοχωρίου και θα παίζει με την Νίκη Αγκαθιάς. Ακόμα και αυτοί έχουν πολλά παράπονα από τους ανθρώπους του Ηρακλή που τρέχουν όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί υπάρχει μια τεράστια μυστικότητα. Εχθές έγιναν μεταγραφές, εχθές έγινε πρώτη προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Ηλία Θοδωρίδη με προπονητή τον Σπύρο Μπαξεβάνο. Και τίποτα από αυτά δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει προβληθεί επίσημα. Όχι μέσω των site ή μέσω του ό,τι θα πούμε εμείς. Γι' αυτό και το είπα χθες καλοπροαίρετα, το λέω και σήμερα. Βρείτε ένα τρόπο να το κάνετε προς τον κόσμο. Αυτή η μυστικότητα δεν κάνει καλό. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν ανακοινωθεί παίκτες, προπονητές, διοίκηση, δηλαδή είναι κάπως να μην ξέρεις αυτή τη στιγμή ποια είναι η διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ποιοι βάζουν χρήματα τα όποια χρήματα. Ποιοι αποφασίζουν. Ποιοι κάνουν μεταγραφές. Θα πει κάποιος τι σε νοιάζει ρε φίλε. Εντάξει, άμα δεν με νοιάζει τότε να το κλείσουμε. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος για το τι σημαίνει αφημία Άρη Παλαιοχωρίου. Ούτε δικηγόροι είμαστε, ούτε τίποτα. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι, το είπα και χθες. Πώς πολύ ωραία πριν 2 χρόνια η διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος έκανε κάθε 1-2 μήνες συνέντευξη τύπου και μας ενημέρωνε για όλα. Ας το κάνει και τώρα. Ας κάνει μία να παρουσιαστεί, να πει το πλάνο της, να καταγράψει τα σχέδιά της. Δελτίο τύπου, ανακοίνωση, γενική συνέλευση. Κάτι. Να υπάρξει προς τον κόσμο μια αναλυτική ενημέρωση. Παραλαμβάνω, υπάρχει πληροφορία για την Παρασκευή, για γενική συνέλευση. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, δεν έχει προκύψει επίσημη ανακοίνωση. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, οι επαφές συνεχίζονται και για το γιο του Παντελίδη, τον Δημήτρη Παντελίδη, που είναι 29 χρονών δεξιός οπισθοφύλακας, και για τον Κασναφέρη, τον Κώστα, γνωστό σε όλους μας, και για τον Άγγελο Ζήση και τον Σοκράτη Παπαδόπουλο, ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν τέτοιες κατηγορίες και έχουν παίξει και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι κινήσεις γίνονται, ο προπονητής υπάρχει, προπονητικό κέντρο είναι η εγκαταστάση του Θεοδωρίδη και όχι κάπου του Ηρακλή, γιατί η Μίκρα φαντάζομαι έχει το κακό της στο χάλι. Στους χορτατζίδες προπονούνται κανονικά οι ακαδημίες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή υπό την σκέπη, υπό την αιγίδα, όπως το θέλετε, υπό την αγκαλιά, όπως θέλετε πείτε το, του γυμναστικού σύλλογου, έτσι, από την K16 και κάτω. Γιατί η K19 θα ανήκει στην αντρική ομάδα κατά κάποιο τρόπο. Προφανώς και κάποια παιδιά από την K19 στελεχώσουν και αυτή την ομάδα εφόσον ολοκληρωθεί όλη η ιστορία, για την οποία δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση ότι έχει ολοκληρωθεί, ότι ναι, έχει προχωρήσει το deal, ότι ναι, υπάρχει συμφωνία οριστική, αλλά θα πει κάποιος, τότε γιατί πήραν προπονητή, γιατί κάνουν μεταγραφές, γιατί ξεκίνησαν εχθές προπονήσεις, άμα δεν τα είχαν βρει σε όλα με το Παλαιοχώρι. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν ενημερώνεται έτσι σωστά. Και όσο και αν υπάρχουν δικαιολογίες για πίεση χρόνου ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για Ηρακλειδείς που τρέχουν την ομάδα, που κάλλιστα θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο ενημέρωσης, να αποφευθεί αυτή η μυστικότητα που δημιουργεί όλο αυτό που δημιουργεί. Δεν ζητάμε κάτι τρομερό, δεν λέμε κάτι παράλογο. Ενημέρωση ζητάμε. Όπως γινόταν πρόπερση και ήταν όλο πάρα πολύ ωραίο το εγχείρημα.
Στο μπάσκετ ήρθε η ώρα ο κόσμος να δει την ομάδα από κοντά. Βγήκε ανακοίνωση σήμερα για το πρώτο φιλικό ενώπιον του κόσμου, την Πέμπτη στις 6. Αποκαλυπτήρια κατά κάποιο τρόπο με την Λουκόιλ, Ακαδέμη Λουκόιλ από την Σόφια. Μια πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, θα διαβάσω και το δελτίο τύπου, την ανακοίνωση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής παρουσιάζεται στον κόσμο του την Πέμπτη στις 6 το Ιβανόφιο, νέα ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, επιστρέφοντας στην Α1. Καλεί το φίλαθλο κόσμο της στο διεθνή φιλικό αγώνα με τη βουλγαρική Λουκόιλ Λεύσκη Σόφια. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους φίλους της ομάδας μας και του μπάσκετ να δουν το νέο σύνολο που δημιουργείται απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα από τη γειτονική χώρα, που μετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει πλειάδα ικανών ξένων παιχτών Αμερικανών και Καναδών. Ο αγώνας θα έχει τιμή γενικής εισόδου 5 ευρώ και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να εισέρχονται με την απόδειξη που έχουν στην κατοχή τους από την ΚΑΕ δωρεάν. Όποιος επιθυμεί νωρίτερα το αγώνα μπορεί να προμηθεύεται το διαρκείας του για τη νέα χρονιά με τιμές από 100 ευρώ και έκπτωση 20% για τους κατόχους περσινών διαρκείας ανακατηγορία. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-219-233 και στο iraklisbc.hotmail.com αλλά και στο iraklis.bc.gr. Ραντεβού την Πέμπτη στο Ιβανόφιο. Μετά το διάλειμμά μας θα συμπληρώσω, θα έχουμε συζήτηση έτσι πιο αναλυτική για το μπάσκετ του Ηρακλή, για τα πρώτα φιλικά που έγιναν με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εντάξει, με μεγάλο δείκτη δυσκολίας, και αυτό θα είναι δύσκολο την Πέμπτη, για αυτό που έρχεται, για τις μεταγραφές, για τις κινήσεις γενικότερα της ΚΑΕ Ηρακλής. Είναι δεδομένο, είτε ακολουθήσει αρκετός κόσμος τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, που δυστυχώς στους πρώτους 6 μήνες δεν θα λέγεται έτσι, είτε ακολουθήσει λίγος κόσμος τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, όποιος και όπου και όπως είναι αυτός, το βάρος του κόσμου είναι δεδομένο ότι θα πέσει στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Αυτό είναι δεδομένο. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή η ψυχολογία του κόσμου όλο το καλοκαίρι είναι για τα θηρία τελείως. Δεν λέω για τα σκυλιά, γιατί δεν μου φταίνουν τα σκυλάκια σε κάτι. Τα θηρία το λέω πιο εύκολα. Θα είναι πολύ σημαντικό στις ενάρξεις των δύο τμήματων αυτών, δηλαδή μπάσκετ και βόλεϊ. Το βόλεϊ αργεί, πάει για τέλη Οκτωβρίου, μπορεί και αρχές Νοεμβρίου, έτσι πως τα έχουν κάνει εκεί στη Λίγκα, με τις ομάδες που αποχωρούν κτλ. Να ξεκινήσουν δυνατά, να ξεκινήσουν δυναμικά. Όχι ότι αν δεν ξεκινήσουν με νίκες θα έρθει η καταστροφή, αλλά όσο πιο γρήγορα να έρθει μια χαρά, δύο χαρές, τρεις χαρές με τα αποτελέσματα, θα είναι λίγο ένα ντεπών. Αν και εμείς θέλουμε πολλά κουτιά, αλλά έστω για λίγο να περάσει ο πονοκέφαλος. Για λίγο. Μετά το μάτς με τη Λουκόιλ θα ακολουθήσουν και παιχνίδια με Κολοσσορόδου, με Προμηθέα Πάτρας για τα Μαυροσκούφια. Θα υπάρξουν προφανώς και σχετικές ανακοινώσεις για τα παιχνίδια αυτά την άλλη εβδομάδα στο Ιβανόφιο. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Όσον αφορά το βόλιο, αναμένουμε την άφιξη των δύο ξένων και για να ενταχθούν και αυτοί στο πρόγραμμα προπονήσεων. Και φυσικά, μην ξεχνάμε τις δηλώσεις του μέλους της διοίκησης, του γραμματέα του ΤΑΕ Ηρακλής, του κ. Απόστολου Βαβακίδη, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ωραία Μπλε, που κατέγραψε την πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα νέο ντου αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας. Τα εισιτήρια διαρκείας στο βόλεϊ που είναι περίπου 350. Στόχο που έχουν θέσει για να είναι καλά και να πατούν καλά στα πόδια τους για την αρχή τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι είναι τα 600. Μεγάλο το νούμερο. Μικρό το νούμερο. Για την ιστορία του τεράστιου βολεϊκού Ηρακλή, την απάντηση την ξέρετε. Για τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι που βοήθησαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν έκαναν εγγραφές για διαρκείας, λίγο πιο μετά, Μάιο-Ιούνιο κυρίως, να δώσουν μια οικονομική βοήθεια στην ομάδα. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε πάρθει η αδειοδότηση, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Βλέπετε η ΑΕΚ διαλύθηκε, βλέπετε ο Παμβοχαϊκός δυσκολεύεται να κατέβει, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης το ίδιο. Ψάχνουν να δουν που θα δώσουν wild card
από χαμηλότερη κατηγορία σε μια ομάδα για να παίξει στην Α1. Πάρα πολλά προβλήματα στη Volley League. Και αυτό ο Ηρακλής, αν είναι γερός στα πόδια του, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Να μπει στην τετράδα, να διεκδικήσει κύπελο League Cup, να είναι ξανά στα Final Four. Γιώργο, καλησπέρα. Γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης από την Πάτμο. Πολύ καλό οπωσδήποτε είναι να γίνει η Γενική Συνέλευση, έστω και με λίγους συμμετέχοντες, έστω και για μια στοιχειώδη ενημέρωση, αλλά και για να εκφραστούν οι οποιασδήποτε απόψεις, καθώς και υποθούν νέες επικοδομητικές ιδέες. Επίσης, να ζητηθεί η συμβολή και η βοήθεια όλων μας. Βέβαια, ένας φίλος οπαδός του Ηρακλή μας, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη εβδομάδα σε mail που σου έστειλε, ανέφερε ότι συμμετείχε σε αντίστοιχες συνελεύσεις με συμμετοχή 150 αλλά και λιγότερων φίλων της ομάδος μας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι ψέμα. Βέβαια, οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που θέτεις για την όλη κατάσταση είναι πολύ εύλογα και στοχευμένα. Χαιρετισμούς, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Δεν είναι μόνο ο Παναγιώτης που τα θέτω εγώ. Πολλοί κόσμος έχει τις ίδιες απορίες. Και το ξαναλέω, είτε αυτοί που δεν θέλουν να πατήσουν το γήπεδο γιατί δεν γουστάρουν να βλέπουν Άρη Παλαιοχωρίου μπροστά και να τους γυαλίζει το μάτι, είτε και αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα. Και έχει σημασία ότι για τους δεύτερους κυρίως αναφέρομαι. Σήμερα είχα επικοινωνία με ένα φίλο του Ηρακλή που μου λέει: Γιώργο, εγώ θα πάω στο γήπεδο, δεν με πειράζει τόσο πολύ. Αλλά αυτό που κάνουν είναι λάθος. Που δεν μας ενημερώνουν. Που δεν έχει βγει μια ανακοίνωση, που δεν έχει γίνει συνέλευση, που δεν ξέρουμε το deal, τι περιλαμβάνει. Που δεν ξέρουμε ποιοι είναι στη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό. Αυτά λέμε και γινόμαστε κακοί κάθε μέρα και τα παίρνουν κάποιοι και τα μεταφέρουν όπως θέλουν εκεί που τα μεταφέρουν και ο έρωτάς μας ζαλίζεται. Και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Αν μας πάρει κάποιος και μία η ώρα το βράδυ και μας πει τι είπε σήμερα. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, παρέα με την Dada Labs, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική. Αν θέλετε να γίνετε expert στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και φυσικά με όλα αυτά θα αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. 2310-222-962, το τηλέφωνο που μου αρέσει πολύ γιατί κάνει έτσι, σύνθημα. dadalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α για απαραίτητες πληροφορίες. Θυμίζω ο τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr. Είχαμε προαναγγείλει συζήτηση για το μπάσκετ και σε αυτήν θα πάμε τώρα με πολλά ενδιαφέροντα που έχουμε να πούμε. Έρχεται και όχι πρόβα τζενεράλ θα είναι στο τέλος, αλλά θα είναι το πρώτο φιλικό, η πρώτη έτσι αποκαλυπτική εικόνα, γιατί ο κόσμος, αν εξαιρέσεις τους τρελούς οπαδούς του Ηρακλή που βρέθηκαν και στο Μέτσοβο, δεν ξέρω αν βρέθηκαν κάποιοι στην Πορταριά να δουν την ομάδα από κοντά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θα έχει σίγουρα πολύ κόσμο την Πέμπτη στις 6 απέναντι στην Λουκόιλ της Βουλγαρίας. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο team manager του Ηρακλή, τον κύριο Αλέξανδρο Αναστασιάδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Να πω και πάλι καλή δύναμη, καλή αρχή. Τα είχαμε πει όταν είχατε ανακοινωθεί σε αυτό το πόστο. Τώρα έχει περάσει αρκετός καιρός, έχουν γίνει μεταγραφές. Μπαίνουμε σε διαδικασία φιλικών και μπροστά στον κόσμο πλέον, που φαντάζομαι το περιμένατε και εσείς και οι αθλητές με ενδιαφέρον, έτσι, για την Πέμπτη. Εννοείται. Και εμείς και το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες περιμένουν πώς και πώς να δουν τη στήριξη που θα έχουμε από τον κόσμο. Έχουν δει και ξένοι πολλά βιντεάκια, περιμένουν και αυτοί να δουν αυτόν τον λαό που έχει αυτή η ομάδα. Μια πρώτη γεύση θα πάρουν την Πέμπτη. Με την ίδια ομάδα ο Ηρακλής θα παίξει και αύριο. Σωστά, θα παίξουμε δύο φιλικά παιχνίδια, ένα την Τετάρτη και ένα την Πέμπτη. Αύριο είναι και κλεισμένο προφανώς προπονησιακού χαρακτήρα και πιο επίσημο σε εισαγωγικά, αν και μιλάμε για φιλική αναμέτρηση. Την Πέμπτη. Να θυμίσουμε ότι ισχύουν τα διαρκείας, έτσι, και για τους υπόλοιπους είναι 5 ευρώ το εισιτήριο. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Mm-hmm. Κυρία, να πω ότι ναι, μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε 10 με 2 και 6 με 9 στα γραφεία της ομάδας που βρίσκονται στο Ιβανόπιο και οι θηριακές και φυσικά οι θηριακές για το παιχνίδι. Η ομάδα έχει ολοκληρωθεί.
Βέβαια, ναι. Δεν μιλάω με τον Γιάννη Καστρίτη, μιλάω με τον team manager. Οι κινήσεις του προπονητή έχουν ολοκληρωθεί, το ρόστερ έχει γεμίσει και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά. Να μην περιμένουμε κάτι να προκύψει αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα για μεταγραφές. Μήπως και... Όχι, να μην περιμένετε κάτι. Εκτός απρόπτου, το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Και θα είναι όλοι οι αθλητές την Τετάρτη και την Πέμπτη στη διάθεση του coach ή έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Ήταν του Ζάρα που νομίζω μπήκε, ήταν ο Καβαδάς που είχε κάποιες ενοχλήσεις, ο Σμιθ. Πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι? Θα έχουμε δύο απουσίες, αυτές του Βασίλη Καβαδά και του Λεντζέλ Σμιθ που ναι. Χτύπησε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Πορταριά. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στη διάθεση του coach Καστρίτη. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια, ομολογουμένως, και με τον Ολυμπιακό στο Μέτσοβο και με τον Παναθηναϊκό στην Πορταριά. Ήσασταν κοντά στην ομάδα και είστε καθημερινά κοντά στην ομάδα και στις προπονήσεις και παντού. Ως πρώτο δείγμα γραφής, τι έχετε αφουγκραστεί από τον τρόπο λειτουργίας της ομάδος, γιατί κι εσείς νέο μέλος είστε σε αυτήν. Δύο μήνες, βάζω πολύ. Περίπου τρεις τώρα. Τρεις τώρα. Φτάσαμε στους τρεις. Φτάσαμε στους τρεις, ναι. Η ομάδα δείχνει ότι έχει πολύ όρεξη για αυτή τη δύσκολη χρονιά που μας έχετε στην Α1. Όλοι έχουμε πολύ όρεξη. Υπάρχει συνεχώς κόσμος στο γήπεδο. Κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις και στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, αλλά και γενικώς προσπαθούμε να βελτιωθούμε σαν σωματείο γενικότερα. Η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι θα είναι πανέτοιμη για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι, οι προπονητές κάνουν πολύ καλή δουλειά και θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Οι ξένοι θέλουν και άλλο χρόνο, προσαρμογής είναι, τους κάναμε δικούς μας. Οι ξένοι είμαστε τυχεροί, οι τρεις έχουν παίξει ξανά στην Ελλάδα, οπότε σωστά. Γνωρίζουν και τις προσδοκίες. Και ξέρουν και τον προπονητή πολύ καλά, σωστά. Σωστά, ακριβώς. Οι άλλοι τρεις έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω, για αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε στην προετοιμασία. Και περιμένουν και αυτοί πώς και πώς να ξεκινήσουν οι επίσημες επιχωρήσεις της ομάδας. Ωραία. Μετά την Πέμπτη και το παιχνίδι με την Λουκόιλ, το δεύτερο που θα δώσει ο Ηρακλής με τον βουλγάρικο αντίπαλο, θα περιμένουμε τα μαυροσκούφια για την άλλη εβδομάδα. Σωστά. Έχουμε δύο παιχνίδια, τη Δευτέρα και την Τετάρτη, με τον Κολοσσό και τον Προμηθέα αντίστοιχα. Έχουμε ώρες από τώρα? Οι ώρες έχουν ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος, από τον σύνδεσμο των διδυτών. Μπορεί οποιοδήποτε να δει. Α, οκ, θα το δούμε από εκεί. Δευτέρα και Τετάρτη, είπατε έτσι, με Κολοσσό και, σωστά. Και Προμηθέα. Σωστά, και με τον Προμηθέα θα παίξουμε και στο Ιβανόφιο κιόλας, οπότε θα μπορέσει ο κόσμος, δηλαδή, την ομάδα ξανά στην έδρα του. Με τον Κολοσσό, πού θα γίνει το μάτς? Εκτός από πρόβλημα στη Χάνθη. Α, στη Χάνθη. Ωραία. Ναι. Καλά, και εκεί μπορεί να πάει ο κόσμος. Εννοείται, εγώ μιλάω για την έδρα μας, για το σπίτι μας. Ναι, θα γίνουν προφανώς σε διάφορα γήπεδα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, όχι μόνο στο Ιβανόφι αγώνες. Σωστά. Θα γίνουν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ωραία. Άρα είναι δύο δυνατά παιχνίδια και αυτά, ειδικά με τον Προμηθέα, μια ομάδα που έπαιξε πέρυσι τελικό πρωταθλήματος, που σίγουρα στο Ιβανόφι θα φέρει αρκετό κόσμο, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Κύριε Αναστασιάδη, στα υπόλοιπα επίπεδα, δηλαδή. Τα οργανωτικά εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος, είμαστε καλά, είμαστε κοντά, θέλουμε βήματα για το γήπεδο, για οτιδήποτε περιλαμβάνει την έναρξη της σεζόν, έτσι? Κοιτάξτε, είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Είμαστε μια νέα ομάδα στην κατηγορία, έτσι, όταν κλείσε λίγο πολλά χρόνια δυστυχώς από την Α1. Οπότε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από την τελευταία φορά που αγωνιζόταν η ομάδα, αλλά θα είμαστε έτοιμοι 100% για την έναρξη του πρωταθλήματος. Χορηγό μπροστά θα έχουμε? Αυτό δεν μπορώ να σας πρέπει το πω. Πρέπει να ρωτήσω άλλον. Σωστά. Ελπίζω να έχουμε. Σωστά. Ελπίζω να έχουμε. Εννοείται. Γιατί... Όλοι ελπίζουμε. Ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλο brand name. Έτοιμοι είναι που ειδευόμαστε. Εννοείται. Έχει κάνει και πολύ καλές κινήσεις στο αγωνιστικό κομμάτι, οπότε έχουμε προσελκύσει αρκετό κόσμο. Να υποθέσω ακόμα, γιατί δεν έχουμε προσέξει κάποια ανακοίνωση. Όχι μόνο για τον Ηρακλή αυτό που θα πω τώρα, αλλά για όλες τις ομάδες, έσοδα από τηλεοπτικά δεν μπορούν να υπολογίσουν ακόμα τι θα έχουν στο ταμείο τους. Πολύ σωστά. Δεν έχει γίνει το παραμικρό και αυτό είναι πολύ αρνητικό για την ομάδα και το σχεδιασμό. Σωστά. Και ο ΕΣΑΚΕ περιμένει το κεντρικό χορηγό του πρωταθλήματος ούτως ή άλλως, οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμα ούτε εμείς, ούτε καν οι ίδιοι. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη του μηνός, 26, 27, 28, 28-29. Ωραία. Με το Περιστέρι Ηρακλής. Σωστά. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Α1 και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα τα δείξει, αν θα δείξει και τι λεφτά θα πάρει κάθε ομάδα που θα δείξουν τα μάτς. Έτσι. Είναι τραγικό.
Γνωρίζουμε ότι θα το δείξει η ΕΡΤ, καθώς υπήρχε η σύμβαση από πέρσι κιόλας. Ωραία. Ναι, ναι, η ΕΡΤ θα τα δείξει. Όλα τα υπόλοιπα τα περιμένουμε κι εμείς. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ποσά άλλα... όμως. Όχι. Μάλιστα. Αυτό σίγουρα τη διοίκηση του Ηρακλή θα την απασχολεί πάρα πολύ για να. Νομίζω όλη τη διοίκηση. Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος δεν περιμένει αυτά τα χρήματα. Έτσι, μιλάμε για ένα ποσό στο οποίο οι περισσότερες ομάδες συντηρούνται πάνω σε αυτό. Βασίζονται σε αυτό, σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς η χρονιά στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργη φέτος και με την έλλειψη του Ολυμπιακού από την Α1. Και με όλες αυτές τις αλλαγές που γίνανε. Το καλοκαίρι, ακριβώς, ακριβώς και με τις αλλαγές. Θα δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπατε ότι έχετε ενημέρωση για τηλεοπτικό το Περιστέρι Ηρακλής. Όσον αφορά το κύπελο, αν και είναι νωρίς ακόμα για 2 Οκτωβρίου, το Άρης Ηρακλής, υπάρχει ενημέρωση, να το ρωτήσω μιας και το έφερε η κουβέντα, για τηλεοπτική κάλυψη? Όχι, εγώ δεν γνωρίζω κάτι μέχρι τώρα. Είναι νωρίς. Εντάξει. Έχουμε ένα μήνα σχεδόν μπροστά μας για αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα φιλικά και φυσικά την Κυριακή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλος ο κόσμος να βρεθεί στο Ιβανόφιο να δει για πρώτη φορά την ομάδα που χτίζεται φέτος. Την Πέμπτη, όχι την Κυριακή, την Πέμπτη. Κυριακή είπα, από το ποδόσφαιρο μου είναι. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη, την Πέμπτη στις 6 ώρα. Ντάστε καλά, ντάστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όπω, είδατε τι τραβάμε. Η έλλειψη, μπίλη μου. Η έλλειψη. Κυριακή τον είπαμε τον άνθρωπο. Και στον αέρα. Ζητώ συγγνώμη, Πέμπτη εννοώ. Δεν το κατάλαβα. Αν δεν μου το έλεγε, χαμπάρι δεν θα έπαιρνα. Αυτό είναι, ξέρεις πώς λέγεται αυτό, έτσι. Σύνδρομο στέρησης. Να έχει ο Ηρακλής τον μπάσκετ φιλικό την Πέμπτη και εσύ να λες ραντεβού την Κυριακή. Σύνδρομο στέρησης λέγεται αυτό, γιατί γίναμε. Μεγαλώσαμε όλοι μας και δεν έχουμε συνηθίσει τον εαυτό μας να ζει αυτό που ζει φέτος, να είναι 10 Σεπτεμβρίου και να μην έχουμε δει προπόνηση, να μην έχουμε δει αγώνα, να μην έχουμε δει προετοιμασία, να μην έχουμε πάει στο γήπεδο. Έχω ξεχάσει πως είναι το Καφτατζόγλιο. Απ' έξω περνάω μόνο. Και να κάνουμε την Πέμπτη Κυριακή. Τρεις τελείες. Έχουμε χαζέψει με όλη την έννοια του ρήματος και αυτό μόλις αποδείχτηκε. Λοιπόν, να σας θυμίσω τις δύο προσφορές της εκπομπής σε συνεργασία με το κολυμβητικό τμήμα του Γυμναστικού Συλλόγου και της Ακαδημίας Στίβου Ηρακλή και τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Για το κολυμβητικό τμήμα, όσοι επικοινωνήσουν είτε με την κυρία Κλειό Μακρίδου στο Εθνικό Κολυμβητήριο, είτε με την κυρία Έφη Πετρίδου στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο, που είναι υπεύθυνες εγγραφών για το κολυμβητικό τμήμα του Ηρακλή. Ο πρώτος μήνας, επικοινωνήσουν και πούνε ώρα για μπλε, καλό είναι να πάτε από εκεί να μάθετε και λεπτομέρειες για τα παιδιά σας πριν τα γράψετε. Ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν. Ωραίο δωράκι, νομίζω. Και όσον αφορά τις Ακαδημίες Στίβου του Ηρακλή, που ξεκίνησαν προπονήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και συζητήσει επ' αυτού. Θυμάστε και την κουβέντα με την Ελεονόρα Ρουσιάδου, την προπονήτρια. Για δύο παιδάκια ισχύει, που θα επικοινωνήσουν με την εκπομπή και θα μας δώσουν, αν όχι τα ίδια τα παιδιά, οι γονείς τους, τα ονοματεπώνυμά τους. Ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν της εγγραφής. Είναι και ένα κίνητρο για τους γονείς και οικονομικό, αν θέλετε. Είναι δύσκολες οι εποχές, πολύ. Για αυτόν που το σκέφτεται. Το πρώτο μήνα τουλάχιστον να τον έχει δωρεάν. Επαναλαμβάνω, ως ώρα για μπλε και για το κολυμβητικό τμήμα και για το τμήμα Στίβου. Λέτε σε εμάς για το Στίβο τα ονοματεπώνυμα και τα στέλνουμε στην Ελεονόρα τη Ρωσιάδου, στο Καφτατζόγλιο. Όσον αφορά το κολυμβητικό τμήμα, δεν χρειάζεται να μας δώσει το ονοματεπώνυμο. Πάτε κατευθείαν στο Εθνικό ή στο Ποσειδόνιο, παίρνετε τηλέφωνο και γράφετε τα παιδιά σας και καλά θα κάνετε, γιατί πραγματικά γίνεται σπουδαία δουλειά σε αυτά τα τμήματα του Γυμναστικού Συλλόγου παρά τα εκατοντάδες προβλήματα που υπάρχουν όλη τη σεζόν. Κίνητρο δεν έχω να σας δώσω για, αν και θέλω να πιστεύω ότι δεν το χρειάζεστε, για να αγωνιστείτε σε ένα άθλημα που θα πω τώρα, το οποίο έχουμε προβάλει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή.
Δυστυχώς η Ομοσπονδία, μιλάω για το ράγμπι, έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα και τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν κάνει το πρωτάθλημα όπως θέλει. Όταν το έκανε, το έπαιρνε ο Ηρακλής είτε στους άντρες με τα 3 συνεχόμενα, είτε στις γυναίκες που πρόλαβαν και πήραν ένα. Παρ' όλα αυτά, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν και οι προπονήσεις της γυναικείας ομάδος ράγμπι του Ηρακλή, όπως έχω και το δελτίο τύπου του ΓΣ μπροστά μου. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα αλλά και τα πιο ωραία. Πίσω στις προπονήσεις η γυναικεία ομάδα ράγμπι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 7.30 δίνουν ραντεβού στους χορτατζίδες. Οι χορτατζίδες, συγγνώμη, που έχουν ζωή πέρα από το ράγμπι, πέρα από το βόλεϊ και τις ακαδημίες που προπονούνται και στο γήπεδο και τώρα έτσι, στην έναρξη της προετοιμασίας τους εκεί γύρω-γύρω. Φυσικά, οι παιχταράδες μας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, που κάνουν τις προπονήσεις τους από 16 ετών και κάτω. Και για ακόμη μια φορά να τους ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί είναι πολύ πολύ δύσκολο το εγχείρημά τους εκεί, με την οικονομική στήριξη του κυρίου Θάνου Τσουρέκα, με την αφελοκερδός, να το τονίσουμε, προσπάθεια του Ηλία του Ευθυμιάδη στη θέση του εφόρου. Και μακάρι να υπάρχουν πολλοί που αφιλοκερδώς θα κάνουν πράγματα στον Ηρακλή. Με όλους τους προπονητές και φυσικά τους γονείς που έκαναν τεράστια υπομονή να κρατήσουν τα παιδάκια τους στον Ηρακλή, να περιμένουν ένα ολόκληρο καλοκαίρι και φυσικά να μπουν στη διαδικασία και οι νέοι να τα γράψουν για να ανήκουν στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή υπό την σκέπη του Γυμναστικού Συλλόγου. Για το ποδόσφαιρο, βέβαια, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη θεματολογία και συνεντεύξεις και οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω το σωστό είναι να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Να περιμένουμε τα επίσημα γεγονότα, να δούμε αν αυτή η πληροφορία για Παρασκευή, για Γενική Συνέλευση, δεν μείνει στο να είναι μόνο πληροφορία, αλλά γίνει και ανακοίνωση και πόσο μάλλον πράξη. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός και αύριο με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Δίνουμε σκυτάλη σε Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.